Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της ΣΥΤΑ, κύριο Λευτέρη Χρήστου, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κύριε Χρήστου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν η νέα τηλεφωνική απάτη? Είναι ένα περιστατικό που έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, δυστυχώς, ήταν πολύ μεγαλύτερη η μάζα των τηλεφωνημάτων που διενεργούνταν και συνεχίζεται. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο είχαμε κόσμο που ρωτούσε, πελάτες που ρωτούσαν περί τίνος πρόκειται. Το σενάριο αυτή τη φορά, διότι οι επιτίδοι είναι πολύ εφευρετικοί στο να βρίσκουν διαφορετικά σενάρια σε κάθε ένα παρόμοιο περιστατικό. Το σενάριο λοιπόν αυτή τη φορά, αν κάποιος τους απαντήσει, του λένε ότι καλούν από το κέντρο υποστήριξης της Microsoft, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας με τον υπολογιστή τους. Τους ζητούν λοιπόν να τους επιτρέψουν σύνδεση από μακριά πάνω στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Φροντίζουν να τους παραπέμψουν σε κάποιο link μέσω του οποίου φορτώνουν στον υπολογιστή κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Και στη συνέχεια ζητούν τις λεπτομέρειες του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη για να επαναφέρουν τον υπολογιστή στην πρώτερη του θέση. Άρα το τελικό ζητούμενο των επιτίδιων είναι να πάρουν λεφτά, να πάρουν τις λεπτομέρειες του τραπεζικού λογαριασμού και να ξεγελάσουν παίρνοντας λεφτά από τους πελάτες που θα πέσουν σε αυτή την παγίδα. Μπορείτε να μας πείτε αριθμό περιπτώσεων ή πόσα λεφτά έχουν κλέψει, αν θέλετε? Αυτό δεν είναι κάτι που το ξέρουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό για την καταγγελία των περιστατικών σε όσους πέσουν στην παγίδα ο κόσμος πρέπει να αποτείνεται στην αστυνομία και στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Δεν έχουμε στοιχεία για το πόσοι έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, αλλά κρίνοντας από τη μάζα των τηλεφωνημάτων, θα έλεγα ότι είναι λογικό να συμπεράνει κάποιος ότι κάποιοι την παθαίνουν. Και με την ευκαιρία αυτή είχαμε βγάλει και ένα σχετικό δελτίο τύπου, αλλά με την ευκαιρία που είμαι στο πρόγραμμά σας, να πούμε ξανά σε όλους ότι δεν πρέπει ποτέ και σε καμία περίπτωση να δίνουμε λεπτομέρειες τραπεζικών λογαριασμών μας, είτε τηλεφωνικός, είτε να τις φορτώνουμε σε κάποιο λογισμικό, σε κάποια σελίδα του διαδικτύου, επειδή κάποιος μας το ζήτησε. Οι τράπεζες, οι εταιρείες όπως η Microsoft δεν ζητούν ποτέ προσωπικά δεδομένα με αυτές τις μεθόδους. Έτσι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι αν κάποιος μας ζητήσει να τα δώσουμε. Να πούμε πρώτα ποιες είναι οι ενδείξεις για την τηλεφωνική απάτη, δηλαδή πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος πολίτης ότι πρόκειται για τηλεφωνική απάτη. Θα δει πρώτα ο αριθμός που τον καλεί. Τα προθέματα που χρησιμοποιούν παραπέμπουν σε διάφορες χώρες και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι χώρες αλλάζουν. Όταν οι αριθμοί εντοπιστούν, για παράδειγμα, από το δικό μας τμήμα ασφάλειας, όταν εντοπιστούν αριθμοί από τους οποίους γίνονται μαζικές κλήσεις σε πελάτες, τους μπλοκάρουμε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιτίδοι γεννούν καινούριους πλασματικούς αριθμούς. Τα προθέματα που χρησιμοποίησαν αυτή τη φορά ήταν προθέματα που παραπέμπουν στην Αυστρία, στην Κροατία, στην Πορτογαλία, στη Δανία, στην Ολλανδία, αλλά και σε άλλες χώρες. Εάν κάποιος δεν έχει γνωστούς σε κάποια από αυτές τις χώρες, δεν υπάρχει λόγος να απαντήσει καν το τηλεφώνημα. Από την άλλη, ακόμα και αν το απαντήσει, μη ξέροντας αν πρόκειται για κάποια απάτη, θα το καταλάβει από το σενάριο. Δηλαδή, αν αρχίσουν να του λένε «αντιπροσωπεύουμε την εταιρεία Microsoft» ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και θέλουμε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή, αυτόματα πρέπει να μπουν ψήλοι στα αυτιά του και να διακόψει το τηλεφώνημα εντελώς. Δεν υπάρχει λόγος να μπει σε περαιτέρω συζήτηση μαζί τους. Μάλιστα. Και τώρα άλλες συμβουλές πέρα από το να μην δίνουμε κωδικούς? Αυτή είναι η πάγια συμβουλή μας. Όχι μόνο κωδικούς. Δεν υπάρχει καμιά σοβαρή εταιρεία δεν πρόκειται να ζητήσει προσωπικά μας δεδομένα και πιο σημαντικά από αυτά τραπεζικά
δικά μας δεδομένα, είτε από το τηλέφωνο, είτε να μας ζητήσει να τα καταχωρήσουμε σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να μην ξέρουμε και αν είναι αυθεντική. Όχι συνήθως, πάντα, ποτέ, τέτοιες εταιρείες δεν κάνουν τέτοιες ενέργειες. Γι' αυτό και είναι πάγια και κάθετη συμβουλή στον κόσμο να μην δίνει τα προσωπικά του δεδομένα και τα τραπεζικά του δεδομένα σε κανένα. Μάλιστα. Τώρα, μιας και σας έχουμε μαζί μας, θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τα πιστοποιητικά για τις κινητές συσκευές 5G. Έχω δει ότι πρόσφατα έχει πιστοποιηθεί και το iPhone 12 που έχει δώσει χαρά σε πολλούς χρήστες αυτής της κινητής συσκευής. Έτσι, έχετε δίκιο. Ήταν σε αναμονή για ένα διάστημα οι πελάτες που διαθέτουν iPhone 12. Έχει λοιπόν πιστοποιηθεί στο δίκτυο 5G και η σειρά της Apple, τα iPhone 12, πρόσφατα. Να θυμίσω, είχαμε πει και στο παρελθόν ότι η διαδικασία πιστοποίησης κάποια συσκευή στο δίκτυο είναι μια δουλειά που γίνεται σε συνεργασία με τους προμηθευτές. Περιλαμβάνει ένα αριθμό ελέγχων με τελικό ζητούμενο να είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα ποιότητας η δυνατότητα χρήσης του δικτύου 5G από την συγκεκριμένη συσκευή. Γι' αυτό και χρειάζονται αυτές οι πιστοποιήσεις, αυτή η διαδικασία μαζί με τους προμηθευτές. Είναι κάτι βέβαια που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες του κόσμου, αντιλαμβάνεστε. Τα δίκτυα 5G είναι και εκεί που υπάρχουν είναι αναπτυσσόμενα και πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός με τους προμηθευτές. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πια ότι και τα iPhone 12 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο 5G της ΣΥΤΑ. Υπάρχει ήδη και μια μεγάλη σειρά μοντέλων Samsung τηλεφώνων που είναι πιστοποιημένα για το δίκτυο 5G και κάποια μοντέλα της Huawei και της Xiaomi. Επομένως, έχουμε πλέον ένα αρκετά σημαντικό αριθμό κινητών πιστοποιημένα στο πρώτο δίκτυο 5G στην Κύπρο, το δίκτυο 5G της ΣΥΤΑ, το οποίο επίσης επεκτείνεται συνέχεια και γίνονται συνέχεια και βελτιώσεις στην ποιότητά του με πραγματικά πλέον στοιχεία σε σχέση με την χρήση που γίνεται από πελάτες, τις περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλη χρήση, ώστε να μπορέσουν να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες για να διατηρείται στον ψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας η χρήση του δικτύου 5G από τους πελάτες μας. Στην αρχή η κάλυψη ήταν στο 70%. Έχει μεγαλώσει η κάλυψη ή απλώς έχει βελτιωθεί το δίκτυο? Έχουν γίνει και τα δύο. Προχωρούμε και με αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης. Έχουμε ξεπεράσει βέβαια το 70%. Στοιχεία καινούργιους αριθμούς θα δώσουμε στην πορεία. Και παράλληλα γίνονται και βελτιώσεις, όπως είπα, στη βάση και πραγματικών δεδομένων πλέον, διότι έχουμε πραγματική κίνηση πάνω στο δίκτυο από πελάτες. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.